Αναγκαίες παρεμβάσεις που δεν δρομολογήθηκαν εδώ και δεκαετίες στο ανάκτορο της Κνωσού υλοποιήθηκαν μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα στην προσπάθεια που καταβάλουν Αρχαιολογία, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ηρακλείου και Φορείς για την ένταξη του μνημείου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αυτοψία στον αρχαιολογικό χώρο πραγματοποίησε το μεσημέρι κλιμάκιο της UNESCO με επικεφαλής Ολλανδό εμπειρογνώμονα, του οποίου η άποψη είναι κομβικής σημασίας, ενώ ο τελικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2025. Ο επιθεωρητής είναι από την Ολλανδία, ο οποίος θα κάνει μια πρώτη αξιολόγηση. Βεβαίως και είναι ευχής έργο να ενταχθούν οι μινωικές θέσεις στα ανάκτορα στα μνημεία της UNESCO, αντιλαμβάνεστε όλοι το πόσο σημαντικό είναι για την ανάδειξη και της Κρήτης συνολικά. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί. Είναι πολύ καλό αυτό, γιατί η Κνωσός έπρεπε να είχαμε φροντίσει εμείς σαν κράτος πολύ πιο πριν να μπει στην UNESCO. Έστω ότι τώρα όμως είναι καλό. Οπότε πρέπει να δούνε αν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές, ώστε να είναι και αυτή μέλος της μεγάλης οικογένειας του UNESCO. Είναι κρίμα γιατί η Κρήτη δεν έχει κάτι. Η υπηρετική Ελλάδα έχει. Τον Ολλανδό εμπειρογνώμονα συνόδεψαν μεταξύ άλλων η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Βασιλική Σιθιακάκη και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού. Το κλιμάκιο της UNESCO αντίκρισε τα έργα που υλοποιήθηκαν, όπως η αποκατάσταση του ξυλίνου διαδρόμου και όχι μόνο, τα οποία συμβάλλουν στη διευκόλυνση της ξενάγησης αλλά και της ασφάλειας των τουριστών. Έχει αποκατασταθεί ο διάδρομος ώστε να προχωράμε πλέον χωρίς ουρές και όχι βέβαια ανάμεσα από τον αρχαιολογικό χώρο. Έχει διαμορφωθεί η γέφυρα από την οποία περνούσαμε και παλαιότερα και η οποία βγήκε εκτός λειτουργίας τη φετινή σεζόν. Τόσο η εικόνα εντός του μνημείου όσο και πέριξ του αρχαιολογικού χώρου έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, όπως και η προσβασιμότητα, όπως παραδέχονται ξεναγοί, οι οποίοι ωστόσο αναφέρθηκαν στις αδυναμίες που καταγράφονται στον χώρο του πάρκινγκ, όπου σε ώρες αιχμής επικρατούν εικόνες κυκλοφοριακού χάους και ταλαιπωρίας. Ο τωρινή σχεδίαση όπως μας δόθηκε είναι 12 λεωφορεία. Δεν φτάνουμε τίποτα. Έχουμε γύρω στα 50 με 60 λεωφορεία τα οποία έρχονται εδώ πέρα. Το καλύτερο που θα είναι να γίνει επέκταση του πάρκινγκ προς τα βόρεια. Από ό,τι ξέρω, ο χώρος αυτός ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τις ημέρες αιχμής, σε μέρες που έχουμε κρουαζιερόπλια, οι θέσεις που απαιτούνται είναι πολύ περισσότερες από αυτές που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμες. Όπως είδατε, έχει αλλάξει η είσοδος για τα οχήματα. Είναι εκεί που αρχίζουν τα καταστήματα που βρίσκονται απέναντι από το χώρο. Ναι, αλλά αυτό το σημείο είναι και το σημείο ανόδου όλων των ομάδων των επισκεπτών. Είναι πολύ επικίνδυνο κάτι τέτοιο. Σήμερα επικρατεί ένα χάος. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε απαράδεκτες εικόνες με σταθμεμένα οχήματα στην έξοδο της ράμπα Σαμία που κατασκευάστηκε και που οδηγεί στο πάρκινγκ δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο. Εικόνες που φωτογραφίζουν ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις ώστε τα κακώς κείμενα να διορθωθούν.